ένας ακόμα λόγος που με τα πολύ χαρά δέχτηκα να έρθω και να μαζί σας εδώ είναι για να σας δείξω το τι γίνεται εδώ στον τόπο μας και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί σας ενδεχομένως, αν επιλέξετε το Πανεπιστήμιο μας. Το Δημοκρίτιο λοιπόν ασχολείται με τη φυσική του διαστήματος και με τις αλληλεπιδράσεις ήλιου γης που καθορίζουν όλο το διαστημικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και θα ξέρετε όλοι ότι ο ήλιος δεν είναι ένα σταθερό σώμα το οποίο συνεχώς εκπέμπει κτηνοπολία και προφανώς είναι η αρχή της ζωής, αλλά η πηγή της ενέργειας και για τη γη, αλλά διατρέχει πάρα πολλούς κύκλους. Ένας από τους οποίους είναι και ο ενδεκαετής κύκλος από ηλιακό ελάχιστο σε μέγιστο. Και εδώ βλέπετε τους κύκλους των ηλιακών κυλίδων που καθορίζουν και την ενέργεια και την επίδραση του ήλιου στο περιβάλλον της Γης. Βλέπετε και προβλέψεις για το πώς πρόκειται να συνεχίσει αυτός ο κύκλος. Και ένα από τα στοιχεία που μελετούμε είναι η επίδραση των ηλιακών εκλάψεων και εκρήξεων του ήλιου στη μαγνητόσφαιρα της Γης. Λοιπόν, οπότε ερχόμαστε έτσι στην αιτία αυτής της συγκέντρωσης και της βράβευσης, την όμορφη. Έχουμε μαζί μας, όπως είπαμε και στην αρχή, παιδιά, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, δύο δυνατούς επαγγελματίες της Ξάνθης. Σε αγαπώ και τους ξέρω από παλιά ιδιαίτερα, τον Στέλιο του Αρσενίου και τον Μιχάλη Δασπανίδη. Ο κύριος Αρσενίου εργάζεται στη ζεραχοδραπαστική ως επαγγελματίας και ο κύριος Δασπανίδης στα βιβλία και στις εκδόσεις. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, το έχω ζήσει εγώ ως μαθητής αρκετές φορές αυτό. Σαν πολύ βέβαια στα Τρίκαλα, τι να κάνουμε, εντάξει, πρέπει να το πω και αυτό. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Κύριε Αρσενίου, ελάτε. Θέλησε ο κύριος Αρσενίου με τον κύριο Σπανίδη, παιδιά μου, να βραβεύσει αυτή την προσπάθειά σας, να την αναδείξει και να σας δείξουν έστω ως εκπρόσωποι αυτής της πόλης ότι υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι που τιμούν και εκτιμούν και τη δική σας προσπάθεια. Ένας πολίτης από αυτούς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και ένας ακόμη διαπιστώνουν νεαρούς πολίτες να φτάνουν σε πολύ μεγάλα επίπεδα μέσα από την έρευνα και του προκειμένου που μιλάμε για εσάς και να καθοδηγούνται από εκπαιδευτικούς κατηρτισμένους και καταξιωμένους οι οποίοι μέσα σε 3 χρόνια φέρανε σε αυτή την πόλη 3 πανελλήνιες πρόπιες, τότε είναι υπέρδιπλα ευτυχισμένος και αυτός και όλοι όσοι είμαστε εδώ και απαρτίζουμε την κοινωνία την τοπική. Συμβολικά σήμερα ήρθαμε εδώ να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας. Θέλω να πω ότι όπως είπε και ο Στέλιος, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το Άξιο με την πόλη αγορά της Ξάνθης. Όλες αυτές οι προσπάθειές μας ήταν γύρω από το εξωστρεφή. Νομίζω ότι κάπου στιγματίζουμε με πάρα πολύ καλό τρόπο αυτές τις προσπάθειες. Και επειδή τώρα πολύ συναισθή και φιλοσοφήν, όπως έλεγαν κάποιοι πολύ παλιότερα από εμάς, και θα πρέπει να είναι και ολιγόλεπτος, θέλω να πω ότι όλα αυτά εδώ βασίζονται σε ένα κοινό πιστεύω που έχουμε μαζί με το Στέλιο. Ότι αυτός ο τόπος, ο γενέθλιός μας, εξακολουθεί και παράγει παιδιά που μπορούν και ακόμα και βλέπουν τα αστέρια. Και για να μπορούν να βλέπουν αυτά τα παιδιά τα αστέρια, θα πρέπει να είναι πάνω στα κάστρα της ελπίδας τους. Σας ευχαριστώ. Εν τέλει καταφέραμε την πρόταση και τελικά αναδείχθηκε η πρώτη πρόταση σε όλη την Ελλάδα και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέραμε τον κόπο που θα δημιουργούσε αυτή η αρχή. Ήταν μια
απροσδόκητη κόπη που δημιουργήθηκαν μετά, γιατί έπρεπε να έχουμε μια συνεχή επαφή με, με την Αμερική, με τους εδώ πέρα συναδέλφους να μπορούμε να βρισκόμαστε και να συνεργαζόμαστε, με τα παιδιά εδώ πέρα, και πάντα από πάνω να υπάρχει αυτό το μικρόδες τοπίο του κορονοϊού, που εμπόδιζε τις συναντήσεις μας, που δυσκόλευε τις παραγγελίες των υλικών, που δυσκόλευαν τη δημιουργία των πειραμάτων. Οπότε είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα. Έχουμε προχωρήσει, ελπίζουμε μέσα στο μήνα αυτό και τον επόμενο να ολοκληρώσουμε την κατασκευή, ώστε να μπορέσουμε να τη δοκιμάσουμε και με το καλό το Μάιο να το στείλουμε στην Αμερική. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι ο κόσμος του διαστήματος είναι πάρα πολύ υποτιμημένος και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που και οι καθηγητές μας ακολούθησαν σε όλο αυτό το ταξίδι και κατάλαβαν ότι έχουμε ένα στόχο, ένα όνειρο και ότι αγαπάμε αυτό το αντικείμενο. Και επίσης είναι περίπτωση τα λόγια που θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εσάς όλους που μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως με γνωρίζετε, πάντα το ψάχνω το καλύτερο για το σχολείο. Έκανα μία ταυρινή και συγχρόνως πολύ ευθρασία πρόταση προς τον αγαπητό φίλο Στέλιο Αρσενή. Το παρακάλεσα αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να έχουμε κι εμείς έναν 3D εκτυπωτή στο εργαστήριό μας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε περισσότερες εμπειρίες. Ο αγαπητός Στέλιος με συγκίνησε γιατί αμέσως ανταποκρίθηκε. Στέλιο, υποκλίνομαι. Του ζαχαροπλαστεί. Εύχομαι ο Θεός να σου δίνει πάντα δύναμη. Και τα γι' αυτό το σκοπό προσφέρουμε στον αγαπητό μας Στέλιο Αρσενίου με τις καλύτερες ευχές μας υγεία και πάντοτε να προσφέρει στον τόπο ό,τι μπορεί και όσο μπορεί. Το ζαχαροπλαστεί όπως το αναφέρετε. Και θα είναι πάντα δίπλα σας. Μην το ξεχνάτε. Ένα μεγάλο αγωνιστικό εργαστήριο από το σχολείο μου. Ευχαριστώ. Να κοιτάτε πάντα μπροστά και ποτέ πίσω. Πάντα μπροστά. Ευχαριστούμε.